Θα πάμε για λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας περιμένει ο Γενικός Αρχηγός του Ολυμπιακού Λευκοσίας, ο Χριστόφορος Τορναρίτης. Ήταν πάρα πολλές οι φωνές διαμαρτυρίας που ακούστηκαν από τους Μαυροπράσινους αμέσως μετά την ολοκλήρωση του χθεσινού αγώνα με τον Εθνικό Άχνας. Κύριε Τορναρίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Ωραία. Για πέστε μας, είναι πολύ έντονος ο απόϊχος από πλευράς Μαυροπρασίνων μετά την ολοκλήρωση του χθεσινού αγώνα. Κοίταξε, Βανίκο μου, το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Είναι η αντανάκλαση της κοινωνίας μας. Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση να συμβαίνουν κάθε μέρα, κάτι παρόμοια με αυτά που είδαμε εχθές, πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ. Για να καταλάβεις ότι ο γιος μου χθες έπαιζε μπάσκετ και μετά δεν ήταν το παιχνίδι και μετά ήταν το αυτό το περιβόητο πέναλτι που δόθηκε και καθόρισε το αποτέλεσμα και ίσως και ποιος θα γίνει στην πρώτη και ποιος θα πέσει και ποιος θα ανέβει. Και μου λέει, πατέρα, μα γίνουν, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν πριν 2 μήνες μας κάνανε ακριβώς το ίδιο πράγμα, πάλι στην Άχνα. Και του λέω, γιέ μου, τι να σου πω. Σήμερα το μεσημέρι τρώγαμε την κόρη μου 13 χρόνων και μου λέει, παπά, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, έναν 5χρονο μου λέει, αυτό το πράγμα να το δει, καταλαβαίνει ότι πέσε μόνος του, μου λέει ο ποδοσφαιριστής. Πώς γίνεται, δηλαδή, το πρόβλημα με το τι είναι, ότι διδάσκουμε τα παιδιά μας την κλεψιά. Δυστυχώς, δηλαδή, και τα κέρια πόστα σε όλη την κοινωνία, παντού, μέσα στην κοινωνία μας, ζηγούνται από ανθρώπους ανεπαρκείς, απαίδευτους, αγράμματους, αδίσταχτους. Και όταν λέω είναι ο καθέρτης της κοινωνίας, δηλαδή αυτό που είδαμε χθες, και να κάνουν τόσο φανερά τα μάτια του κόσμου και δεν τους τιμωρά κανένας, δεν έχει κανένας να τους τίποτα, ας πούμε είναι. Και βλέπουμε επίσης όλους τους δημοσιογράφους. Και εγώ δεν θα σταθώ στο παιχνίδι τώρα για να το παίξω, πώς το λέμε, για τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Βασίλης ο Δημητρίου, είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία. Υπάρχει συνωμοσία. Κύριε Τορναρίτη, να ρωτήσω. Υπάρχει ιεραρχία. Υπάρχει αρχηγός, υπάρχει παρχηγός. Υπάρχει που τους διορίζει. Να ρωτήσω. Ο Βασίλης ο Δημητρίου μας κάνει στον Ολυμπιακό τα τελευταία αυτά παιχνίδια συνεχόμενα, ενώ γνωρίζουν ότι αυτός άνθρωπος είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία. Θα το ξέρουμε. Ναι. Κύριε Τορναρίτη, να σας ρωτήσω κάτι. Πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός, τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς? Μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και να θέλουμε. Αν δεν επενδύει το κράτος και να τους μαζέψει και να τους βάλει χειροπέδες, ο Ολυμπιακός τι να κάνει? Πώς το ξέρετε, μιλάω, κύριε Τορναρίτη, ότι είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία? Αυτή τη στιγμή μιλάω, εντάξει, θα περάσει μια εβδομάδα και θα μου έρθει ένα χαρτί να 10.000 πρόστιμο από την ΚΟΠ και τελείωσε κάτω τιμή σου. Το περασμένο παιχνίδι στην Άχνα, με το Σωτηρίου, πήγα πάνω στο γραφείο του πρόεδρου της ΚΟΠ μαζί με τον Μάτι, αυτόν που υποτίθεται ότι διορίζει τους διατητές, το οποίο είναι εκεί του Πουκούμα, και του έδωσα ατράνταχτα στοιχεία για τον συγκεκριμένο διατητή, στοιχεία που έπρεπε να τον μαζέψω. Και μου υποσχεθήκαν και οι δύο, και ο Μάτι και ο Πούμα, ότι δεν θα ξανακάνει διατησία ο συγκεκριμένο διατητή. Και μετά από 2 μήνες τώρα εμφανίζαν πάλι. Αναφέρεστε στον Λούκα Σωτηρίου τώρα. Βεβαίως. Για τον κύριο Δημητρίου, πώς ξέρετε ότι είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία και τον κατηγορείτε? Όχι, αυτό το πράγμα δεν το ξέρω. Το ξέρει όλη η Κύπρος. Όσοι ασχολούνται με ποδόσφαιρο στην Κύπρο, γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι, άμα πει να τα φάξει, για να καταλάβεις, μας έκανε και την περασμένη εβδομάδα με την ΑΕΛ. Έδωσε το VAR ένα πέναλτι που ήταν offside. Πάρτε το να το δεις. Μας έκανε και μετά από ΑΕΛ το περιβόητο πέναλτι που δεν δόθηκε και η κόκκινη και τα λοιπά, που τον ετοιμωρήσαν. Μας το βάζουν κάθε εβδομάδα. Και το χειρότερο από όλα, μετά που τελείωσε το έργο των χθεσινών, συνέχισε σήμερα το έργο του με τη δόξη. Δηλαδή αντί να το σταματήσουν και να τον πάρουν να το διώξουν. Και να σας πω και κάτι να ξέρετε. Σε γενική συνέλευση της ΚΟΠ, παρουσίαν όλων των προέδρων, εντάξει, και να τους βγάλετε όλους να τους ρωτήσετε, αποφασίστηκε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σταματήσει, ο Βασίλης ο Δημητρίου. Το αποφασίσαμε όλοι οι προέδροι. Όλοι. Ήταν όλοι εκεί. Και ο Απόλλων και η ΑΕΡ και ο Ολυμπιακός ήταν οι πάντες εκεί και πήραμε ένα απόφαση ότι αυτός ο Βασίλης ο Δημητρίου θα σταματήσει από διατηρήσεις. Για ποιο λόγο?
τους λόγους τους βλέπετε, κοιτάξτε. Τους λόγους τους βλέπετε. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνετε, ξέρετε, ας πούμε, είναι από αυτά που άμα βάλει στο TikTok, ας πούμε, έχουν 15 εκατομμύρια views, είναι στιμένα παιχνίδια στην Ουγκάντα, ας πούμε, άμα δεις και τέτοια. Αυτό το πράγμα δηλαδή να τρέχει ένας ποδοσφαιριστής, να πέφτει χάμω μόνος του. Ή μπορεί να της είναι ανθρώπινο λάθος, να το φωνάζει το VAR και να του λέει ότι έπεσε μόνος του, δεν έχει πεναστεί. Δεν έχει τίποτα. Για να πάει να συνεχίζει και να τα κάνει τόσο φανερά, θα πρέπει να έχεις πλάτες τεράστιες για να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κάνεις αυτό το πράγμα από μόνος και την επόμενη εβδομάδα να ξαναδιορίζεσαι και την επόμενη. Εγώ πιστεύω ότι έφτασε η ώρα ο κύριος Κούμας να δώσει παρέτηση, να μας αδειάσει τη γωνιά, να αφήσει να πάει που ήρθε και φτάνει τα μαζί του. Τέλος, τέλος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει καταστρέψει από τις ρίζες του το κυπριακό ποδόσφαιρο. Κύριε Τωρναρίδη, εντάξει. Είναι διαπλεκόμενος, μιλάμε όλους τους πρόεδρους, ο κάθε ένας ανάλογα με το συμφέρον του. Μπορεί να ήμουν και εγώ μέσα σε αυτό. Δυστυχώς, ο κάθε ένας ανάλογα με το συμφέρον. Αυτός διορίζει τους διατητές, αυτός αποφασίζει, αυτός κόβει, αυτός γράφει, αυτός παντεύει τα λεφτά, 8 εκατομμύρια. Άμα αν έχεις πρόβλημα μαζί, το πας εκεί, έλα φούλη, αρχίζει το φούλη εκεί, σου δίνει 150.000. Κύριε Δωναρίτη, πάμε σε πολύ βαθιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν και τον αντίλογο και θα πρέπει να απαντηθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μας... Βάρτε το να μας μιλήσει δημόσια, θέλετε αντίλογο. Και να σταματήσουν οι δημοσιογράφοι να καλύψουν αυτά τα εγκλήματα, γιατί πρόκειται περί εγκλήματα. Εγκλήματα κατά των παιδιών μας. Διότι τα βλέπουν τα παιδιά, τα ανήλικα, αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και λεψές υφανερές. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τωρναρίτη. Ευχαριστούμε. Επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά είναι οι ισχυρισμοί του Χριστόφορου Τωρναρίτη και δεν υιοθετούμε όλα αυτά τα οποία λέει. Θα πρέπει και ο ίδιος να τα αποδείξει όλα αυτά τα οποία καταγγέλει πλέον εδώ στην εκπομπή μας.